δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι για σένα, πρώτο κοπαρίδι μετά από καιρό. Πώς αισθάνεσαι εσύ για την ίδια της ομάδας που είχε πάει να στοιχειώσει γιατί όλους ο παρέας περνάμε τους έτσι. Καταρχήν αισθάνομαι πολύ χαρούμενος γιατί δεύτερο παιχνίδι στη σειρά που αγωνίζομαι και η ομάδα καταφέρει να πάρει δύο πολύτιμες νίκες, μία για το πρωτάθλημα και μία για την Ευρώπη, που είναι και εξίσου καλές, γιατί στη μία παίρνουμε τους τρεις βαθμούς στο πρωτάθλημα και την άλλη παίρνουμε περνάμε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Πώς θα είσαι στο παιχνίδι σήμερα, ήταν λίγο διόμορφο το παιχνίδι το δικό τους με τις μεγάλες μπαλιές από την άμυνά τους. Για σένα ήταν κάπως πιο μεγάλη δουλειά, πολύ δουλειά. Όχι, δεν είναι κάτι διαφορετικό, απλά πρέπει να είσαι έτοιμος για να μπορέσεις να βοηθήσεις και εσύ με τη σειρά σου. Σίγουρα μια μεγάλη μπαλιά μπορεί να δημιουργήσει τα πάντα. Μια λάθος αντίδραση μπορεί να φέρει κάτι κακό για την ομάδα σου, αλλά ευτυχώς ανταπεξήλθαμε πολύ καλά. Και εγώ και οι συμπαίκτες. Πρόκληση στους 32 είναι πλέον οριστική. Ναι. Ρωτήσαμε τον κότσο ότι το πιο σημαντικό βήμα είναι να κερδίσουμε τη Δευτέρα. Συμφωνείς ή σχολιάζοντας γενικότερα την Ευρώπη, τι πιστεύεις μπορεί να φτάσει να πάω? Συμφωνώ, γιατί αυτό το παιχνίδι πλέον είναι στο παρελθόν. Έχει επιτευχθεί ο στόχος που είχαμε, να περάσουμε στην επόμενη φάση. Οπότε κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι που είναι το πρωτάθλημα, που είναι το πιο σημαντικό. Πάω πέρασε δύο φορές στο 32, δεν κατάλαβα στο 16. Αποτελεί στόχο για εσάς πλέον αυτό το πράγμα? Σίγουρα αποτελεί στόχο, γιατί ο καθένας είναι και προσωπικό κίνητρο για τον καθένα το να περάσει η ομάδα στην επόμενη φάση. Πιστεύω ότι θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό.